Στο καθημερινό μαγείρεμα οι κανόνες είναι τρεις. Λίγα σκεύη, απλές τεχνικές, φρέσκα υλικά. Κάθε πιάτο πρέπει να είναι εύκολο και γρήγορο. Ακόμα και αν δεν είστε έμπειροι ή δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, θα σας δείξω πώς μπορείτε να μαγειρέψετε κάτι απλό, νόστιμο και λαχταριστό. Απλή μαγειρική, απλώς μαγειρική, just cooking. Καλησπέρα σας. Δύο πολύ νόστιμες αλλά και χρήσιμες συνταγές θα ετοιμάσουμε σήμερα παρέα. Θα ξεκινήσουμε με μία τάρτα. Θα φουρνίσουμε το βουτυρένιο ζυμάρι που θα είναι η βάση της τάρτας και θα το γεμίσουμε με κατσικίσιο τυρί και καραμελωμένα κρεμμύδια. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε κοτόπουλο σωτέ στο τηγάνι, θα το συνοδεύσουμε με μανιτάρια και μουστάρδα και όλα αυτά θα τα συνδυάσουμε με ταλιατέλες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το ζυμάρι για την τάρτα. Θα χρειαστούμε αλεύρι. Εμείς όπως βλέπετε χρησιμοποιούμε το μίξερ με το εξάρτημα του γάντζου, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιο πολυκοπτικό μηχάνημα αν το έχετε ή ακόμα να φτιάξετε τη ζύμη και με το χέρι. Λοιπόν, έχω προσθέσει το αλεύρι, αλάτι, ζάχαρη, βούτυρο το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό θα δώσει και γεύση αλλά και υφή στο μπισκότο, γιατί στην ουσία μια ζύμη για μπισκότο, κάνουμε αλμυρό μπισκότο, ένα αυγό. Έχω και λίγο νερό, οπότε αν δω ότι χρειάζεται λίγο περισσότερη υγρασία το μείγμα, θα προσθέσω το νερό. Να πω επίσης εδώ ότι θέλουμε το βούτυρο να είναι κρύο, όχι εντελώς κρύο παγωμένο μόλις το βγάλουμε από το ψυγείο. Θα μπορούμε να αφήσουμε ένα μισάωράκι, μία ώρα περίπου στη θερμοκρασία δωματίου, για να μαλακώσει λιγάκι. Η ζύμη έχει ομογενοποιηθεί. Θέλω να τη δω λίγο και με το χέρι μου για να δω αν χρειάζεται το νερό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλά, δεν χρειάζεται κάτι. Και αυτό που είναι επίσης σημαντικό όταν φτιάχνουμε τέτοιες ζύμες είναι να μην τις δουλεύουμε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή, ενσωματώνονται τα υλικά, ομογενοποιείται η ζύμη, γίνεται μία μάζα όπως αυτή που έχω εδώ και φτάνει. Δεν χρειάζεται να δουλεύουμε περισσότερο, γιατί όσο περισσότερο το δουλεύουμε, τόσο λιγότερο αφράτο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και θέλουμε να είναι αφράτη, είναι ωραίο, οπότε μην τη δουλέψετε πολύ. Τώρα, θα την τυλίξω σε μεμβράνη και θα την αφήσω στο ψυγείο για να ξεκουραστεί περίπου μία ώρα. Θέλουμε να σφίξει λίγο το βούτυρο που είναι μέσα και μετά θα την βγάλουμε από το ψυγείο, θα την αφήσουμε λίγο 10-15 λεπτά για να έρθει σε λίγο καλύτερη θερμοκρασία και θα αρχίσουμε να τη δουλεύουμε. Ψυγείο για μία ώρα. Και ξεκινάμε με τη γέμιση. Η γέμιση αυτή θα περιέχει μία κρέμα που θα τη φτιάξουμε με τυριά, συγκεκριμένα κατσικίσιο τυρί και τυρί κρέμα και παράλληλα θα έχουμε κρεμμύδια τα οποία θα τα ψήσουμε στο φούρνο να πάρουν ωραίο χρώμα, να καραμελώσουν και θα κάνουν ένα πολύ ωραίο γευστικό συνδυασμό μαζί με τα τυριά της γέμισης. Και θέλω να κόψω λίγο κρεμμύδι αρχικά. Εδώ είναι σημαντικό οι φέτες του κρεμμυδιού που θα κόψουμε να είναι αρκετά λεπτές, γιατί δεν θέλουμε να δαγκώσουμε και να έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από κρεμμύδι. Θα τα βάλω σε ένα μπολ μαζί με λίγα που είχα κόψει λίγο νωρίτερα. Και αυτό που θέλω τώρα είναι να τους δώσω λίγη γεύση με ελαιόλαδο καταρχάς. Αλάτι και ζάχαρη. Η ζάχαρη θα τα βοηθήσει να καραμελώσουν και θα τα κάνει επίσης και λίγο πιο γλυκά που το θέλουμε. Θα ανακατέψω να πάνε παντού τα υλικά όλα αυτά, το λάδι, η ζάχαρη και το αλάτι. Θα χρειαστεί λίγο λάδι ακόμα, αλλά θα το βάλω απευθείας σε αυτό το ταψί που έχω στρώσει με λαδόκολλα και θα τα απλώσω εδώ για να ψηθούν. Τα απλώνω έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μαγειρευτούν και ομοιόμορφα και θα ρίξω λίγο λάδι ακόμα. Και τα βάζουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα. Έχω βγάλει τη ζύμη από το ψυγείο.
έχει ξεκουραστεί, έχει μαλακώσει λίγο. Αυτό που θέλω τώρα να κάνω είναι να την πλάσω σε ένα σχήμα λίγο στρογγυλό για να με βοηθήσει στο άνοιγμα. Και υπάρχουν 2-3 τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ανοίξουμε τη ζύμη για την τάρτα. Εμείς θα σας δείξουμε έναν σήμερα από αυτούς. Νομίζω είναι από τους πιο εύκολους. Βάζουμε μια λαδόκολα κάτω, τη ζύμη και μια λαδόκολα από πάνω. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τη ζύμη, τα σπασίματά της και όλα αυτά και είναι πολύ πιο εύκολη η δουλειά μας. Ξεκινάμε με τον πλάστη προς τη μία πλευρά προς τα πάνω, μετά προς τα κάτω. Και πιέζουμε από όλες τις πλευρές όσο μπορούμε πιο ομοιόμορφα, ώστε να ανοίξουμε σε ένα στρογγυλό σχήμα, το οποίο θα χωρέσει ακριβώς όπως θέλουμε στην ταρτιέρα. Επίσης εδώ δεν φοβάμαι ότι θα μου κολλήσει στον πάγκο, να χρειάζεται να βάλω αλεύρι και όλα αυτά. Η διαδικασία γίνεται λίγο πιο εύκολη. Έχω ανοίξει ζύμη ομοιόμορφα. Η ταρτιέρα μου είναι αυτή εδώ. Είναι αρκετά μεγαλύτερη, που σημαίνει ότι έχω περιθώριο, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε και το ύψος του τυχώματος, οπότε θέλουμε να είναι λίγο πιο μεγάλη από την διάμετρο της ταρτιέρας. Και τώρα πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας τον πλάστη και με τη βοήθεια της λαδόκολας, θα τυλίξω τη ζύμη γύρω από τον πλάστη. Προσεκτικές κινήσεις για να μην την τρυπήσουμε. Προσέχω να εφαρμόσει σωστά, να κολλάει στα τυχώματα. Τώρα θέλω να κόψω λίγο από το εξτρά. Δεν θέλω να το κόψω εντελώς. Θέλω δηλαδή να κρέμεται απ' έξω κάμπος η ζύμη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα καθίσει καθόλου όταν ψηθεί και συρρυκνωθεί. Θα παραμείνει έτσι ώστε θα μπορώ να γεμίσω την τάρτα με τη γέμιση σε όλο το εύρος της μέσα που το θέλω. Γιατί θέλω να είναι πλούσια η γέμιση της τάρτας. Καλό είναι να κάνουμε και μερικές τρύπες για να βοηθήσουμε στο να μην φουσκώσει. Λοιπόν, τι πρόβλημα έχουμε εδώ? Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι η ζύμη αυτή έχει μέσα βούτυρο. Το βούτυρο έχει μέσα υγρασία. Η υγρασία με τη θερμοκρασία γίνεται ατμός και ο ατμός φουσκώνει. Όλα αυτά μέσα στο ζυμάρι θα το φουσκώσουν αν δεν κάνουμε κάτι. Δεν θέλουμε να φουσκώσει, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να μείνει έτσι, να γίνει τραγανό και να μπορώ να αξιοποιήσω όλη τη χωρητικότητα της ταρτιέρας. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Χρειάζεται να βάλουμε ένα βάρος για να μην φουσκώσει κατά το ψήσιμο η ζύμη. Έχω κόψει μια λαδόκολα που είναι περίπου στο μέγεθος της ταρτιέρας. Θα το γεμίσω με όσπρια, συγκεκριμένη περίπτωση, ρεβίθια χρησιμοποιώ. Μπορεί να βάλετε άλλο όσπρι, μπορεί να βάλετε ρύζι, ό,τι θέλετε, αρκεί να υπάρχει κάποιο βάρος. Θα την ακουμπήσω σε αυτό εδώ το ταψί, για να είναι πιο εύκολη στη μετακίνηση, και θα την ψήσουμε σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο θα είναι με τα ρεβίθια, αλλά μετά, επειδή όλο αυτό το βάρος θα μας εμποδίσει από το να ψηθεί και να γίνει σωστά τραγανή έτσι όπως τη θέλουμε, θα αφαιρέσουμε σε δεύτερο χρόνο τα ρεβίθια και θα ξαναψήσουμε την τάρτα για λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να γίνει τραγανή και να γίνει το μπισκότο που ξέρουμε. 170 βαθμούς Κελσίου για 20 λεπτά περίπου. Η βάση της τάρτας έχει ψηθεί, είναι έτοιμη. Αν θέλετε μπορείτε να την αφήσετε λίγο να κρυώσει και να τη χρησιμοποιήσετε και κάποια άλλη μέρα, αρκεί να τη σκεπάσετε ώστε να είναι καλυμμένη. 1 και 2 μέρες μετά δεν έχει πρόβλημα. Εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε αμέσως και γι' αυτό θα περάσω στο να φτιάξω το κύριο μέρος της γέμισης, που είναι η κρέμα με τα τυριά που λέγαμε στην αρχή. Έχω τυρί κρέμα και κατσικίσιο τυρί. Θέλουμε ξινά τυριά σε αυτή τη συνταγή. Αν θέλετε να αλλάξετε λίγο τη συνταγή, μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο τυρί, όπως φέτα για παράδειγμα. Απλά επειδή είναι πολύ πιο δυνατή γευστικά, καλό είναι να τη συνδυάσετε με ένα άλλο τυρί, όπως το ανθότυρο ή η μυζήθρα για παράδειγμα.
Μπορείτε να βάλετε ξυνομιζήτρα. Σίγουρα όμως χρησιμοποιήστε το τυρί κρέμα, γιατί πραγματικά δίνει μια καλύτερη υφή στην κρέμα αυτή που φτιάχνουμε, ακόμα και αν βάλετε άλλα τυριά. Ένα αυγό και θέλω και έναν κρόκο. Λίγο αλάτι, δεν χρειάζεται πολύ γιατί υπάρχει αλάτι και στα τυριά. Θα ανακατέψω για να φτιάξω μια ομοιογενή κρέμα. Είμαστε εντάξει με την κρέμα. Είναι πολύ ηλία. Έχουμε βγάλει και τα κρεμμύδια από το φούρνο που έχουν πάρει χρώμα και έχουν μαλακώσει. Έχουν βγάλει όλη τους τη γλύκα και τα έχουμε βοηθήσει και με τη ζάχαρη. Θα τα βάλω στο κάτω μέρος της τάρτας και από πάνω θα ρίξουμε μετά την κρέμα. Και επειδή το κρεμμύδι έχει το άρωμά του χαρακτηριστικό αλλά και τη γλύκα από το ψήσιμο, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με αυτή την κρέμα που έχουμε φτιάξει με τα τυριά, που είναι σχετικά ξινή και κρεμμώδης. Και τα δύο μαζί παντρεύονται σε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Και τώρα που γέμισα με τα κρεμμύδια, θα προσθέσω την κρέμα. Και θα την απλώσω να πάει παντού ομοιόμορφα. Λίγο χτυπηματάκι δευλάπτη. Και θέλουμε να ψήσουμε στο φούρνο στους 150 με 160 βαθμούς Κελσίου, όχι πιο δυνατά, γιατί δεν θέλουμε να κόψουμε το αυγό στην κρέμα μέσα. Θέλω να κόψω λίγες ψητές πιπεριές. Έχω κίτρινες και κόκκινες. Και θα τις χρησιμοποιήσω για το τελείωμα με την τάρτα. Ταιριάζουν πολύ ωραία και με τα τυριά που έχουμε μέσα στη γέμιση, αλλά και με το κρεμμύδι. Οπότε είναι ένα ωραίο συνοδευτικό. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Αλάτι, λίγο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο. Και λίγο κρέμα από ξύδι μπαλσάμικο που θα μας δώσει και γλύκα αλλά και λίγη οξύτητα. Και νομίζω ότι είμαι καλά εδώ. Πάμε να δούμε και την τάρτα που έχει βγει από το φούρνο. Έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Έχει σταθεροποιηθεί. Την έχουμε αφήσει και λίγη ώρα να κρυώσει. Μην την κόψετε αμέσως. Τώρα, αν σας ενοχλούν αυτά τα πλαϊνά, μπορείτε με ένα μαχαίρι να τα πάρετε λίγο. Εμένα δεν με ενοχλούν καθόλου. Ίσα-ίσα που δείχνει πιο σπιτικό και πιο ρουστίκα, το πούμε έτσι. Θα την βγάλω προσεκτικά. Αλλά σε τέτοιες ταρτιέρες μπορείτε να την κόψετε και απευθείας, αν θέλετε να τη σερβίρετε σε ένα τραπέζι, μέσα από εδώ. Εγώ θα τη βγάλω απλά για να τη δείτε περισσότερο και να σας πω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μια αποσπόμενη ταρτιέρα για να βγει πιο εύκολα. Θα κόψουμε μια ωραία μερίδα. Άντε και μία ακόμα. Και μπορούμε να δούμε το τραγανό μπισκότο, τα κρεμμύδια από πάνω από αυτό, την κρέμα που έχει μια πολύ ωραία υφή. Λίγες από τις πιπεριές που φτιάξαμε. Λίγο λαδάκι. Έχω μπροστά μου και λίγα φύλλα από βασιλικό. Νομίζω ότι και αυτά πολύ ωραίο άρωμα θα δώσουν. Μια λίγο διαφορετική τάρτα που είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσετε. Μια γρήγορη συνταγή θα σας ετοιμάσω τώρα. Κοτόπουλο με μανιτάρια, μουστάρδα και ταλιατέλες. Θα ξεκινήσω με το να βάλω τα ζυμαρικά να βράζουν. Αλατισμένο νερό όπως πάντα, τα έχετε μάθει τώρα, τα ξέρετε. Ταλιατέλες μέσα στο νερό.
στήθος από κοτόπουλο θα χρησιμοποιήσω για αυτή τη συνταγή και θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να το κόψετε. Θέλουμε να γίνει γρήγορα το φαγητό αυτό, οπότε θα χρειαστεί να το κόψουμε σε κομμάτια. Υπάρχει ένας σωστός τρόπος για να κοπούν για να έχουμε ωραίο αποτέλεσμα. Θα βγάλω αυτό εδώ το κομμάτι που λέγεται και το παραφύλετο. Και αυτό που πρέπει να προσέξουμε εδώ στο στήθος είναι ότι δεν έχει το ίδιο πάχος παντού. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε να το κόψουμε ώστε όλα τα κομμάτια που θα κόψουμε, όλες οι φέτες που θα κόψουμε, να έχουν το ίδιο πάχος. Για να το κάνω αυτό πρέπει να βάλω λίγο το μαχαίρι μου σε γωνία. Εδώ έχει και λίγες ίνες, μπορώ να τις βγάλω. Το μαχαίρι μου σε γωνία, κόβω φέτες κατά αυτόν τον τρόπο. Με αυτό πετυχαίνω να έχω το ίδιο πάχος σε όλες τις φέτες, αλλά και να δημιουργήσω φέτες που θα είναι μεγάλης επιφάνειας, που σημαίνει ότι θα μπορώ να τις σοτάρω πιο εύκολα, να δώσω περισσότερο χρώμα και να κερδίσω με αυτόν τον τρόπο περισσότερη γεύση. Μια ακόμα. Και το παραφύλετο που επίσης είναι ένα πολύ τρυφερό κομμάτι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Με αυτόν τον εύκολο και γρήγορο τρόπο λοιπόν μπορείτε να κόψετε το κοτόπουλο σε αυτά τα κομμάτια, είναι κατάλληλα για το τηγάνι, για σοτάρισμα, για πολύ γρήγορο ή ακόμα και για πανάζιμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Πάμε λοιπόν να σοτάρουμε τα κομμάτια από το κοτόπουλο, αλάτι. Και από τις δύο πλευρές, όπως πάντα, αυτό τηγάνι ελαιόλαδο. Μέσα γεμίζω το πίσω κομμάτι του τηγανιού πρώτα, το πίσω μέρος του τηγανιού πρώτα και μετά τον μπροστά. Και καθώς σοτάρω το κοτόπουλο θα κόψω τα μανιτάρια. Βγάλω πρώτα τα κοτσάνια τους. Στη μέση πρώτα και μετά σε μικρότερα κομμάτια, αλλά μπορεί να τα κόψετε εσείς όπως σας αρέσει. Λίγο ακόμα θα χρειαστεί και μετά θα γυρίσουμε πλευρά. Βάζω τα μανιτάρια στην άκρη για μετά. Και θα προχωρήσω με λίγο κρεμμύδι. Το θέλουμε ψιλοκομμένο. Και να τσεκάρω το κοτόπουλο. Έχει όντως πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ ζωντανό, πολύ λαχταριστό, οπότε θα τα γυρίσω. Θα τα αφήσω για λίγο λιγότερο χρόνο από την άλλη πλευρά, γιατί θέλω να τελειώσει το μαγείρεμά τους μέσα στη σάλτσα που θα φτιάξω εδώ στο τηγάνι. Έχω δώσει χρώμα και στην άλλη πλευρά, θα τα βγάλω τώρα από τη φωτιά. Θα είναι σχεδόν έτοιμα. Θα βάζω στο ίδιο πιάτο που είχα πριν, μην σας απασχολεί αυτό από θέμα υγιεινής, γιατί θα ξαναπέσουν στη φωτιά να μαγειρευτούν, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γι' αυτό. Λίγο λάδι ακόμα και μέσα τα μανιτάρια, αλάτι. Και εδώ συνεχίζω σε πολύ δυνατή φωτιά, γιατί θέλω να δώσω έντονη γεύση στα μανιτάρια και αυτό θα έρθει από την υψηλή θερμοκρασία που θα τους δώσει χρώμα. Κρεμμύδι μέσα, τα μανιτάρια έχουν πάρει ωραίο χρώμα. Επίσης θα το μαγειρέψουμε πολύ λίγο. Και ουσιαστικά εδώ φτιάχνουμε τη σάλτσα τώρα για το κοτόπουλο, στο ίδιο τηγάνι που το σοτάραμε προηγουμένως. Λευκό κρασί, σβήνω. Θέλω να εξατμιστεί σχεδόν εντελώς. Ωραία, εδώ είμαι αρκετά καλά. Ζωμό από κοτόπουλο. Αλατίσω λιγάκι. Αλλά και να δοκιμάσω. Είναι ωραίο, δεν χρειάζεται άλλο αλάτι αυτή τη στιγμή.
Και εδώ θέλω να συμπυκνώσω λίγο το ζωμό αυτό, να βάλω τα υπόλοιπα υλικά που είναι μουστάρδα, θα χρησιμοποιήσουμε με κόκκους αλλά και ντιζόν, θα τελειώσουμε με λίγο βούτυρο, θα επαναφέρουμε το κοτόπουλο για να το ζεστάνουμε και να τελειώσει το μαγείρεμά του. Ήδη αν το δούμε εδώ και κόψω ένα κομμάτι θα δείτε ότι είναι πολύ ζουμερό. Είναι ουσιαστικά έτοιμο, το μόνο που θα κάνω είναι να το αναθερμάνω και μαγειρεύτηκε με τη θερμοκρασία που είχε ήδη μέσα όταν το έβγαλα από το τηγάνι, επειδή το κομμάτι είναι πολύ μικρό. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό, μην το φοβάστε. Είναι το τέλεια μαγειρεμένο κοτόπουλο αυτή τη στιγμή. Ζουμερό, νόστιμο. Πάμε με τις μουστάρδες λοιπόν. Λίγη μουστάρδα με κόκκους. Και λίγη μουστάρδα ντιζόν. Βάλτε όσοι θέλετε, όσοι σας αρέσει, κάντε το όσο πικάντικο θέλετε. Αν πήξε αρκετά, που έπηξε αρκετά, θα προσθέσω λίγο ζωμό ακόμα. Λίγο βούτυρο για να δέσω περισσότερο τη σάλτσα και να δώσω γεύση. Θα χαμηλώσω τώρα τη φωτιά, σχεδόν θα τη σβήσω. Κοτόπουλο μέσα με ό,τι ζωμό έχει βγάλει. Θα κόψω λίγο μαϊντανό. Αλλά και λίγο φρέσκο θυμάρι. Λίγο πιπεράκι. Και εδώ είμαστε εντάξει, θα το αφήσω στην άκρη για να τελειώσω και τα ζυμαρικά, τα οποία θα τα τελειώσω πολύ απλά. Λίγο ζωμό από κοτόπουλο που χρησιμοποίησα και προηγουμένως. Λίγο βούτυρο. Θέλω να ενσωματώσω και πάλι το βούτυρο εδώ μέσα στο ζωμό. Να βγάλω τις τσαλιατέλες από το νερό. Και απλώς θα ανακατέψω για να επικαλύψω τις τσαλιατέλες με το ζωμό και το βούτυρο. Θα βάλουμε και λίγο τυρί στο τέλος, παρμεζάνα. Εντάξει, από μαγείρεμα, οπότε θα βάλω και την παρμεζάνα μου. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου αρέσει αρκετή, γι' αυτό και βάζω μπόλικη. Θα βάλουμε τα ζυμαρικά παρέα με το κοτόπουλο. Και τη σάλτσα με τη μουστάρδα που έχουμε φτιάξει. Τα μανιτάρια. Εύκολο, απλό, γρήγορο, καθημερινό φαγητό που θα λατρέψετε, πιστεύω. Harmonika.